Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων άνοιξε τι πόρτε του και ο πρώτος επισκέπτης ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μουσείο βρίσκεται και μέρος της συλλογής Κωνσταντίνου και Μαρίκα Μητσοτάκη, η οποία επιστράφηκε στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου μετά το σκάνδαλο λάθρανασκαφής και αρχαιοκαπηλίας. Στο νέο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργό για να ξεπλύνει το όνομα τη οικογένεια Μητσοτάκη από το σκάνδαλο αρχαιοκαπηλεία που την βαραίνει από το 1991. Η αρχαιοκαπηλεία μετατράπηκε σε δωρεά του Κωνσταντίνου και τη Μαρίκα Μητσοτάκη με τα ονόματά του να μπαίνουν ω δωρητέ, παραχαράζοντα την ιστορία και προσβάλλοντα τη μνήμη του έθνου. Στο μουσείο Χανίων επιστραφήκαν μόνο 1062 από το 2.500 αρχαία αντικείμενα που κατήχε η οικογένεια και αποτελούσαν προϊόντα αρχαιοκαπηλεία. Η αρχαιοκαπηλεία αποκαλύφθηκε μετά από αίτημα που έκανε το Ίδρυμα Γουλανδρή το 1991 επί Πρωθυπουργία Μητσοτάκη, στο οποίο ζητούσε από το Μουσείο Ηρακλείου να συνεκτεθούν τα ευρήματα που κατήχε το Μουσείο από την ανασκαφή τη Μεσαρά με αυτά που κατέχει ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και προέρχονταν από την ίδια ανασκαφή. Το σκάνδαλο ξέσπασε και η οικογένεια Μητσοτάκη αδυνάτησε να απαντήσει πώ ήρθαν. Στην κατοχή τη τα αρχαία που βρίσκονταν στην οικία τη Σταχανιά. Η Μαρίκα Μητσοτάκη σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πού βρήκε τα αρχαία, απάντησε προκλητικά ότι τα έβρισκε η γιαγιά τη που έσκαβε στα χωράφια. Την υπόθεση αρχαιοκαπηλία εκμεταλλεύτηκε προεκλογικά το Πασόκ το 1993, όταν μία εβδομάδα πριν τι εκλογέ τη 10η Οκτωβρίου, η Μελίνα Μερκούρη κατηγόρησε ανοιχτά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για αρχαιοκαπηλία και πρότεινε την σύσταση εξεταστική επιτροπή. Το Πασόκ κέρδισε τι εκλογέ, όμω αρχιοθέτησε την υπόθεση αρχαιοκαπηλεία. Το Πασόκ κουκούλωσε το σκάνδαλο και μετέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη από αρχαιοκάπηλο σε ευεργέτη και δωρητή μέσα σε μία νύχτα, προσβάλλοντα την εθνική πολιτισμική μνήμη ολόκληρου του έθνου. Όλε οι κυβερνήσει από την ίδρυση του ελληνικού κράτου μέχρι και σήμερα δίνουν το δικαίωμα σε ιδιώτε να κατέχουν σε ιδιωτικέ συλλογέ αρχαία ευρήματα ανυπολόγηση αξία καλύπτοντας αρχαιοκάπηλους που υφαρπάζουν την κοινή πολιτιστική κληρονομιά μας. Συνεχίζοντας το έργο ζωής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό την αρχαιοκαπηλεία του πατέρα του ψήφισε τον περίφημο νόμο δανεισμού ελληνικών αρχαιοτήτων σε μουσεία του εξωτερικού για 50 χρόνια με τον οποίο ουσιαστικά νομιμοποιεί την εξαγωγή τους.